Λίγο μετά τις 9 το πρωί ξεκίνησε στις Αρχάνες ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού σε πολίτες έξω από τον Ιερό Ναό της Παναγίας στις Αρχάνες. Στο αριστερό, γιατί το μόνο που μπορεί να σας παρουσιάσει το εμβόλιο είναι ένα μικρό βάρος την πρώτη μέρα, τίποτα παραπάνω. Ο πρώτος που εμβολιάστηκε ήταν ο 75χρονος Μιχάλης Βαρδάκης, ο οποίος δήλωσε ότι μέχρι σήμερα δεν είχε εμβολιαστεί και ήταν διστακτικός, ενώ η απόφαση του να εμβολιαστεί σήμερα οφείλεται στην προτροπή του πατέρα Ανδρέα, αλλά και την επιθυμία του να βρίσκεται κοντά στα εγγόνια του και την οικογένειά του χωρίς περιορισμούς. Ούτε και του αρνιού είχα κάνει, ούτε του σύρου, ούτε του κοτόπουλου, ούτε οτιδήποτε. Ποτέ πάντως. Πάντα τσακωνόμουν με τους γιατρούς. Δεν μ' άρεσε. Αλλά τώρα εξαιτίας και του παπά Ανδρέα που ήρθε στο χωριό. Και για τα εγγόνια μου, διότι δεν μπορώ να μην αγκαλιάσω τα εγγόνια μου και να λέω ότι θα. Πρόκειται για μια συμβολικού χαρακτήρα πρωτοβουλία που έλαβε ο εφημέριος του ναού πατήρ Ανδρέας Καλιοτζάκης, που στάθηκε στην ανάγκη εκκλησία και επιστήμη να ενώσουν δυνάμεις με αποτέλεσμα το κοινό καλό. Όταν η επιστήμη συνεργάζεται με την εκκλησία, με τη θεολογία, έχουμε πάντα θετικά αποτελέσματα. Όταν υπάρχουν ακρότητες από τη μια μεριά και φανατισμοί, τότε έχουμε προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν με αυτή την προσπάθεια θέλουμε να συμβάλλουμε, να φανεί στον κόσμο ότι η συνεργασία εκκλησίας και ιατρικής σε αυτή την κρίσιμη φάση που υπάρχει θα φέρει θετικά αποτελέσματα στο μεγάλο πρόβλημα του κορονοϊού. Για τις αντιδράσεις που υπήρξαν, τις προσβολές, ακόμη και τις απειλές που δέχθηκε ο ιερέας, τόνισε ότι ο ίδιος υπηρετεί το καλό και μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει. Υπήρξαν ορισμένοι εντός εισαγωγικών ένθερμοι χριστιανοί, οι οποίοι με ξύπνησαν, με πήλησαν ότι είμαι εκπροσώπηση του Αντιχρίστου, ότι βεβαιώνω τον ναό και πολλές άλλες κουβέντες που δεν έπρεπε να τις πω. Εγώ σε όλα αυτά απαντώ με ευχές αγάπης, γιατί υπηρετώ το Θεό της αγάπης, ο οποίος σταυρώθηκε και για αυτούς και για εμάς και για όλο τον κόσμο. Κανένας από ό,τι βλέπετε δεν πιέζεται να εμβολιαστεί, όλα γίνονται με μεγάλη ελευθερία, ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Αλλά όπως προείπα είναι μια πράξη συμβολισμού και θέλουμε να δείξουμε προς τους ανθρώπους ότι η επιστήμη και η εκκλησία δεν είναι μακριά ο ένας θεσμός από τον άλλο. Στον αύριο χώρο της Παναγίας, στις Αρχάνες, σήμερα εμβολιάστηκαν περισσότεροι από 60 πιστοί, οι οποίοι τόνισαν το κάλεσμα της Εκκλησίας στάθηκε για εκείνους σημαντικός παράγοντας για την απόφασή τους. Όλο τον καιρό το αναβάλω, αλλά τώρα φτάσαμε στο τέρμα. Μια εβδομάδα έχουμε περιοριστικά μέτρα, τα οποία μένα με αφορούν. Είχα πρόβλημα, πώς θα κυκλοφορήσω. Την πήρε ότι φοβήθηκα. Στη γειτόνια μας επέλενε χθες με τα ασθενοφόρο δύο άτομα. Οι εμβολιασμοί έγιναν με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson από μεικτό κλιμάκιο της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας σε συνεργασία με το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, με την κυρία Μπορμπουδάκη να εξηγεί πως οι εμβολιασμοί σε ναούς στόχος είναι να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα με την στήριξη της Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ζητάμε από την Αρχιεπισκοπή, που έτσι κι αλλιώς είχαμε από την αρχή της πανδημίας τη στήριξή της, και από τους κληρικούς μας να υποστηρίξουν αυτή τη σημαντική προσπάθεια και να μας επιτρέψουν να βρεθούμε κοντά σε ιερούς ναούς και να εμβολιάσουμε συμπολίτες μας. Το παρόν στον εμβολιασμό έδωσε ο Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Παγνή, Νίκος Τζανάκης. Τόνισε ότι πρόκειται για υψηλού συμβολισμού πράξη που ελπίζει να βρει μιμητές στην Εκκλησία και να ενισχυθεί η εμβολιαστική κάλυψη. Είναι μια πράξη υψηλού συμβολισμού που δείχνει ακριβώς την σωστή στάση που πρέπει να κρατήσει η Εκκλησία απέναντι στην εθνική προσπάθεια που κάνει η χώρα να εμβολιάσει τον πληθυσμό της.